Γεια σας. Θα ήθελα να σας δείξω ένα πανέμορφο σχεδιάκι. Εγώ το ονόμασα δάκρυ. Είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει αυτό το δάκρυ. Σε αυτό το συγκεκριμένο σχεδιάκι, τα δάκρυα είναι τοποθετημένα αναλλάξ. Για να φτιάξουμε το δάκρυ, χρειαζόμαστε 12 σιρούλες. Βασικά το δάκρυ, βάσει του δακρύου, ξεκινάει από 2 πόντους καλή. Απλά είναι σημαντικό ανάμεσα στα δάκρυα μας, για να μας βγει συμμετρικό το σχεδιάκι μας, αριθμός πόντων πρέπει να είναι ζυγός, για να μπορούμε συμμετρικά να τοποθετήσουμε τα δάκρυα μας, να μας βγουν συμμετρικά. Φυσικά, όποιος θέλει, πλέκοντας, μπορεί να τοποθετήσει τα δάκρυα σε μεμονωμένα σημεία ή να τα βάλει ένα απάνω στο, ένα απάνω στο άλλο ή δίπλα. Αυτό που θα τοποθετήσετε τα δάκρυα, το σχεδιάκι μας, είναι στη κρίση σας. Απλά σας λέω το σημαντικό που είναι, ότι πρέπει να είναι απόσταση, πρέπει να είναι ζυγός αριθμός πόντων, για να μας βγει συμμετρικό. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Εδώ σε αυτό το σχέδιο συγκεκριμένο έχουμε, ξεχωρίζουμε μια σειρά δακρύων με 2 σιρούλες πλέξη κάλτσα, δηλαδή πόντι καλή στη καλή, ανάποδη στην ανάποδη, για να ξεχωρίζουν τα δάκρυα μας. Εσείς τα βάζετε όπου θέλετε. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν. Έχω πλέξει εδώ μερικά. Αν θέλουμε μπορούμε να, βασικά ανάλογα με τι νήμα θα πλέξουμε. Πλέκοντας με λεπτό νηματάκι θα μας βγουν πιο μικρά τα δάκρυα. Τώρα θα σας δείξω πώς θα το φτιάξουμε. Λοιπόν, όπως είπαμε, αποτελείται από 12 σιρούλες. Την πρώτη σιρούλα θα πλέξουμε, στην πρώτη σειρά θα πλέξουμε όλους τους πόντους καλή. Πλέξουμε όλους τους πόντους καλή. Είτε το πλέκουμε καλή βάζοντας τη βελόνα μπροστά. Πολλές φίλες με ρωτάνε αν μπορούν να πλέξουν με αυτόν τον τρόπο. Φυσικά, κανένα πρόβλημα. Είτε πλέκουμε πόντο καλή βάζοντας τη βελόνα μπροστά, είτε βάζοντας πίσω, το ίδιο πράγμα είναι. Όπως είπαμε, πρώτη σειρούλα πλέκουμε τους πόντους καλή. Στη δεύτερη σειρά θα πλέξουμε όλους τους πόντους ανάποδα. Λοιπόν, στη τρίτη σειρά θα πλέξουμε ως εξής. Βλέπετε, το δάκρυ είχε τελειώσει όπως ξεκίνησε στους 2 πόντους, έχει τελειώσει επίσης στους 2 πόντους. Βλέπετε, 2 πόντους καλή. Επειδή η απόσταση πρέπει να είναι συμμετρική, έχω εδώ 6 πόντους. Βλέπετε, είναι απόσταση από ένα φυλλαράκι στο άλλο. Λοιπόν, θα πλέξουμε, θα δημιουργήσουμε το φυλλαράκι στο τρίτο και το τέταρτο πόντο. Επειδή έχει 6 πόντους απόσταση, ένα φυλλαράκι από το άλλο, θα πλέξουμε 1, 2, 3, 4, 5 και 6 πόντους
ανάποδα και έχουμε εδώ τους δύο πόντους ανάμεσα στους οποίους θα προσθέσουμε 4 πόντους για να μας βγει το φυλλαράκι. Λοιπόν, αν θέλουμε να μας βγει μικρότερο το φυλλαράκι, μπορούμε άντε να προσθέσουμε 4 πόντους, να προσθέσουμε διάμεσα 2 πόντους. Θα μας βγει μικρότερο το φυλλαράκι. Εμείς θα προσθέσουμε 4 για να μας βγει πιο μεγάλο το φυλλαράκι και να σας γίνεται πιο κατανοητό πως το κάνουμε. Λοιπόν, πλέκουμε το πρώτο πόντο καλή και βλέπετε ενδιάμεσα από το πρώτο και το δεύτερο πόντο υπάρχει μια κλωστούλα. Βλέπετε το γηματάκι. Βάζουμε την δεξιά βελόνα μέσα και θα δημιουργήσουμε άλλους 4 πόντους. Πώς θα το κάνουμε? Βάζουμε τη βελόνα κάτω από τη κλωστούλα, τραβάμε ένα πόντο, κάνουμε ένα ρίξιμο, δεύτερο δηλαδή, τρίτο και τέταρτο ρίξιμο και πόντο καλή. Και ήδη δημιουργήσαμε 6 πόντους, δηλαδή το μέγεθος όπως είναι το δάκρυ. Και οι υπόλοιπους πόντους πλέκουμε ανάποδα. Και όπως σας είπα, άντε να προσθέσουμε 4 πόντους ενδιάμεσα, μπορούμε να προσθέσουμε μόνο 2 πόντους. Και να γίνει φυλλαράκι, το φυλλαράκι αυτό θα αποτελείται από 4 πόντους μόνο. Και θα είναι φυσικά πιο μικρότερο. Αλλά εσείς το αποφασίσατε. Θα αποφασίσετε πώς θα το κάνετε. Στη τέταρτη σειρούλα θα πλέξουμε όλους τους πόντους όπως κατεβαίνουν. Δηλαδή, καλή εκεί που είναι καλή, πόντι, είναι τέταρτη σειρούλα. Εδώ που δημιουργήσαμε 6 πόντους, δηλαδή το φυλλαράκι, θα πλέξουμε ανάποδα τους πόντους. Τους πλέξουμε ανάποδα. 5 και 6. Και οι υπόλοιπους πόντους τους πλέκουμε καλή. Αυτή ήταν τέταρτη μας σειρούλα. Στη πέμπτη σειρά θα πλέξουμε επίσης όπως μας βγαίνουν πόντοι, δηλαδή ανάποδοι. Εκεί που είναι ανάποδοι, καλή, εκεί που είναι καλή. Πέμπτη, έκτη, έβδομη και όγδοη σειρά θα πλέξουμε ακριβώς με το ίδιο τρόπο. Δηλαδή, ανάποδη εκεί που είναι ανάποδη πόντι, καλή εκεί που είναι καλή πόντι. Εγώ θα το πλέξω πιο γρήγορα για να προλάβουμε. Σειρούλα, όπως είπαμε, καλή εκεί που είναι καλή, ανάποδη εκεί που είναι ανάποδη πόντι. Έβδομη σειρούλα, θα πλέξουμε έβδομη και όγδοη σειρούλα, θα πλέξουμε ακριβώς όπως κατεβαίνουν από τη βελόνα. Είναι πολύ όμορφο και πάρα πολύ εύκολο το σχεδιάκι. Είναι ιδανικό για οτιδήποτε πλεκτά. Είτε είναι πουλόβερ, ζακέτες, παιδικά πλεκτά, βασικά για τα πάντα. Είναι πολύ, πολύ όμορφο το σχεδιάκι και όμορφο και εύκολο. Είναι όγδοη μας σειρούλα, εγώ πλέκω πολύ γρήγορα. Αυτό δεν έχει τώρα μεγάλη σημασία. Όγδοη σειρούλα, όπως κατεβαίνουν τη βελόνα, καλή στη καλή, ανάποδη στην ανάποδη. Στην ένατη σειρούλα όμως,
Τώρα θα αρχίζουμε να κλείνουμε το φυλλαράκι μας. Πλέκουμε πόδι ανάποδι. Φτάνουμε τώρα, βλέπετε, φτάνουμε τώρα στο φυλλαράκι μας. Λοιπόν, πρέπει να αρχίσουμε να κλείνουμε το φυλλαράκι, το δάκρυ. Μοιάζει και σε φυλλαράκι, μοιάζει και σε δάκρυ. Κλείνουμε. Τους πρώτους δύο πόντους θα τους κλείσουμε δύο μαζί, βάζοντας τη βελόνα στο πίσω μέρος. Βλέπετε. Δύο πόντους καλή. Από την αριστερή πλευρά πάλι θα κλείσουμε, με τη διαφορά ότι θα βάλουμε τη βελόνα μπροστά και θα κλείσουμε τους δύο πόντους μαζί. Ήδη μας έχουν μείνει 4 πόντους καλή. Μειώνεται το δάκρυ μας. Οι υπόλοιποι πόντοι τους πλέκουμε ανάποδα. Ένατη σειρούλα. Στην δέκατη σειρούλα θα πλέξουμε πάλι πόντοι όπως μας κατεβαίνουν από τη βελόνα. Καλή εκεί που είναι καλή. Ανάποδη εκεί που είναι ανάποδη πόντι. Όπως είπαμε, πόντι καλή πλέκεται όπως θέλετε, είτε βάζοντας τη βελόνα στο πίσω μέρος, είτε βάζοντας τη βελόνα μπροστά. Στην 11η σειρούλα πλέκουμε τους πόντους ανάποδα. Και κλείνουμε τους δύο πόντους, κοιτάξτε τι όμορφο που είναι, κλείνοντας τους δύο πόντους, βάζοντας τη βελόνα στο πίσω μέρος. Τους πλέκουμε δύο μαζί και επόμενους δύο πόντους πάλι θα τους κλείσουμε μαζί, βάζοντας τη βελόνα μπροστά. Το κλείνουμε μπροστά, βλέπετε, και κλείνει πολύ, πολύ όμορφα. Οι υπόλοιποι πόντι τους πλέκουμε ανάποδα. Στην 12η σειρούλα θα πλέξουμε όλους τους πόντους όπως κατεβαίνουν, δηλαδή εκεί που είναι καλή πόντι, ανάποδη εκεί που είναι ανάποδη. Αυτή είναι το δέκατη σειρά. Βλέπετε, είναι έτοιμο το φυλλαράκι μας. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Όπως είπαμε, αν θέλουμε να γίνεται μικρότερο το δάκρυ μας, απλά άντια 4 πόντους που προσθέσαμε ανάμεσα στους δύο πόντους καλή, θα προσθέσουμε δύο πόντους και φυσικά θα μας βγει μικρότερο το δάκρυ μας. Και τώρα επαναλαμβάνουμε. Πλέκουμε δύο σειρούλες κάλτσα, όπως είναι εδώ, όποιος θέλει φυσικά, όποιος δεν θέλει μπορεί να είναι το πλεκτό συνεχόμενα πόντι καλή. Δηλαδή αυτή είναι καλή πλευρά του πλεκτού, στην ανάποδη είναι έτσι. Είναι πολύ όμορφο το πλεκτό. Αν έχετε οτιδήποτε ερωτήσεις ή απορίες, σας περιμένω στο κανάλι μου. Έχω να σας δείξω πάρα πολλά όμορφα σχεδιάκια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή επιτυχία.